Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα τα πούμε όλα σε λίγο, αφού πρώτα όμως ακούσουμε και ακούσετε ένα παιδί που για μένα όσο ήταν στον Άρη την τίμησε τη φανέλα και είναι από τους ποδοσφαιριστές που προσωπικά μου αρέσουν ως στυλ παιχνιδιού, γιατί ό,τι και να γίνει, όσο σε καλή ή μέτρια μέρα και να βρίσκεται, σε κάθε περίπτωση ξέρεις ότι παλεύει, προσπαθεί και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα κάνεις μια καλή εμφάνιση, μια μέτρια, μια κακή εμφάνιση, είναι και θέμα ημέρας, είναι και θέμα συνεργασιών. Αλλά, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, όταν είσαι σκύλος, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Βασίλη Ρόβα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει με το σκύλος, μου έχει κολλήσει, ίσως επειδή αγαπάς και τα σκυλιά. Και... εντάξει. Εδώ που τα λέμε, έχω μια λατρεία λίγο στα ζώα, γενικότερα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο πάντως, να ξέρεις. Το προσωνύμιο σκύλος, το προσωνύμιο σκύλος έχει κολλήσει, είναι και η αγάπη σου για τα σκυλάκια. Καταρχήν, πόσα έχεις? Βασικά έχω 30-40. Είναι η αγάπη μου. Τι 30-40? Εκτός από το ποδόσφαιρο, 30-40 σκυλάκια. Και πού τα έχεις? Θα έρθουν εδώ αυτά όλα μαζί τώρα? Στην πόλη μου, στην Καρδίτσα τα έχω. Βασικά, ναι. Μια παρένθεση πριν μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχω κάνει ένα εκτροφείο για το θείο μου. Mm-hmm. Γιατί τον έχω μεγάλη αγάπη και έχασε το γιο του πρώτος μου ξάδερφος πριν 2 μήνες. Και του το έχω αφιερώσει και γι' αυτό τόσα πολλά σκυλάκια. Τα συλληπιτήρια, το να αγαπάς ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να δείξει πάρα πολλά πράγματα και για το χαρακτήρα του ανθρώπου. Όσο για κάποιους φαίνεται τετριμένο, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση, επειδή και εγώ ήμουν σε οικογένεια που μεγάλωσε με λυκόσκυλα, ναι. Με Άρη φυσικά να τα λέμε, τα σκυλιά. Τα έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Το προσωνύμιο όμως θέλουμε να το δούμε μέσα στο γήπεδο τώρα, να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, προφανώς και ο Βασίλης Ρόβας δεν είναι άγνωστος στον κόσμο του Άρη, όπως δεν είναι άγνωστος και στο ποδοσφαιρικό ελληνικό στερέωμα, με σημαντική καριέρα, άσχετα αν στην ΑΕΚ η παρουσία ήταν στις μικρότερες κατηγορίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης είναι ομάδες που όπου και αν παίζουν δεν χάνουν το χαρακτήρα της μεγάλης ομάδας. Κοίταξε, το καλό είναι ότι αυτές οι ομάδες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και μέσα στο παιχνίδι πρέπει να είσαι πρωταγωνιστικός όταν παίζεις αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το να είσαι σκύλος, το να είσαι καλός με την μπάλα. Για να παίζεις αυτές τις ομάδες θέλει να έχεις και προσωπικότητα και θέλει να έχεις και νοοτροπία νικητή. Εγώ πιστεύω ότι την έχω και γι' αυτό και ήρθα στον Άρη, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλο κόσμο και πιστεύω ότι ο Άρης πάλι θα βρίσκεται εκεί που του ανήκει. Βασίλη, έχεις ένα χαρακτηριστικό, το έκανες στον Άρη, το κάνεις και στην ΑΕΚ, όταν βλέπεις ότι δεν είσαι στην επιλογή του προπονητή, και αυτό υπάρχει στο ποδόσφαιρο για τους πάντες, για τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πλανήτη, μπορεί η επιλογή του προπονητή να είναι διαφορετική. Σηκώνεις και φεύγεις. Ζητάς να φύγεις. Το έκανες φέτος με την ΑΕΚ, το έκανες με τον Άρη. Ναι. Τον έκανα με τον Άρη, τον έκανα με τον Όφη. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που είμαι εγωιστής γενικότερα σαν ποδοσφαιριστής. Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Και σίγουρα μέχρι στιγμής μου έχει δώσει ο Θεός την ευκαιρία να παίξω σε μεγάλες ομάδες, αλλά έχω ένα μικρό κενό που το έχω, ξέρεις, λίγο μέσα μου αποθυμένο. Βαθιά αποθυμένο. Ναι. Εκεί που πάω να πιω, ξέρεις, νερό, δηλαδή φτάνω στην πηγή δεν πίνω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, έχω μάθει να μην τα παρατάω εύκολα. Και έχω φιλοδοξίες ακόμα, είμαι στην καλύτερη ηλικία να παίξω ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι κανένας καλός δεν χάνεται. Εγώ δεν έχω κάτσει ποτέ πάνω σε συμβόλαιο, το έχω αποδείξει και αυτή τη στιγμή στον Άρη ήρθα με όλη μου τη χαρά, άσχετα αν η ομάδα βρίσκεται στη Γάμα Εθνική. Βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και ο κόσμος θα το διαπιστώσει από τη στιγμή που μπήκε αυτός ο άνθρωπος στην ομάδα, για να
περάσω λίγο και στο διοικητικό. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου. Απλά είναι τόσο γρήγορα που γίνονται τώρα που δεν μπορεί να πιστέψει και πιο δύσπιστος. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι με τη διάρκεια του χρόνου και με τα αποτελέσματα της ομάδας ο κόσμος θα έρθει κοντά στην ομάδα και θα την αγαπήσει όπως την πρόλαβα εγώ τότε. Mm-hmm. Με γεμάτο το γήπεδο. Να πάμε λίγο εκεί. Είχες 6 συμμετοχές τότε με τη Φανατουάρη, αλλά εντάξει, ήσουν σε μια ομάδα η οποία πραγματικά καταρχήν είναι η ομάδα η ακριβότερη όλων των εποχών για τον Άρη και η ομάδα με πολύ μεγάλες προοπτικές τότε, άσχετα αν στην πορεία κόπηκαν λίγο τα φτερά της από κάποια πράγματα, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας, αλλά σε κάθε περίπτωση είχες έρθει σε μια ομάδα μετά από εξαιρετική χρονιά με τον Ατρόμητο. Εξαιρετική χρονιά με τον Ατρόμητο, αλλά έπεσε τώρα εκεί σε βουνά. Έτσι, συμπληγάδες υπήρχαν τότε. Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν από τους πιο τυχερούς Έλληνες που, αν και καινούρια μεταγραφή, αν θυμάσαι τότε στο πρώτο εξάμηνο, ήμουν από τους μοναδικούς Έλληνες που είχαν συμμετοχή. Έτσι. Εκτός από τον Μιχάλη το Σιφάκη, ήμουνα σε συμμετοχές ο πρώτος. Mm-hmm. Αλλά έπαιξα σε 14 παιχνίδια, έπαιξα τα 6 συμμετοχές. Mm-hmm. Εγώ, σαν Βασίλης, δεν ήμουν ευχαριστημένος από τον εαυτό μου, με την έννοια ότι ήθελα να παίζω. Και από εκεί και πέρα διάλεξα να φύγω δανεικός 6 μήνες και γι' αυτό ήθελα να πάω να παίξω. Δεν μ' αρέσει να μην παίζω, να κάθομαι στον πάγκο. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι, πώς να το πω. Έχω φιλοδοξίες σαν άνθρωπος. Φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, σίγουρα τότε η ομάδα, το ρόστερ ήταν πολύ καλό, όλοι οι παίκτες ήταν πολύ καλοί. Εντάξει. Αλλά ήταν και λίγο Ισπανό. Ήμασταν όλοι. Λίγο Ισπανολάγνη ήμασταν λίγο. Όλοι. Όλοι. Δεν πειράζει. Όλοι καλοί χωράνε αρκεί να κάνουν τη διαφορά. Εγώ αυτό λέω πάντα. Mm-hmm. Όλοι καλοί ξένοι χωράνε αρκεί να κάνουν τη διαφορά από τον Έλληνα. Τότε εγώ θα χειροκροτήσω και θα είμαι αυτός που θα τον οθήσω. Mm-hmm. Δεν είμαι κομπλεξικός. Όχι, είναι αλήθεια ότι υπήρχαν πολύ καλοί ξένοι παίκτες. Ίσως να ξέφυγε λίγο η κατάσταση μετά από ένα σημείο, αλλά τέλος πάντων έχουν περάσει αυτά τα θέματα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα. Ο Άρης Βασίλη, φαντάζομαι, και αυτό έπαιξε τον ρόλο. Αν και έχω την αίσθηση ότι τον γνωρίζει τον κύριο Καρυπίδη από τότε που έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά ο Άρης, την δεδομένη χρονική στιγμή, και νομίζω όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που το βλέπετε, κάνει εντυπωσιακές κινήσεις. Επομένως, ο οποιοσδήποτε μπαίνει και στην λογική του να έρθει και αυτός. Γιατί όταν βλέπει εσένα, τον Ντάτο, τον Ραούλ Μπράβο, τον Ντούνι, τον Τζινά, τον Καζναφέρη, τον Κώστα, βέβαια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Βλέπει τώρα προπονητή να έρχεται ο Αναστόπουλος. Σου λέει, δεν μπορεί. Για να πηγαίνουν όλοι αυτοί, προφανώς και κάτι θετικό γίνεται. Να μένουν τα παιδιά που ήταν από πέρσι, Γεωργιάδης, Καλογέρη, Σαμαράς, παιδιά τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να βρουν ένα συμβόλαιο ακόμα και στην πρώτη εθνική. Δεν ξέρω πώς το είδες, πώς το σκεφτήκατε και πήρες την απόφαση. Εγώ τον κύριο Καρυπίδη τον ξέρω και προσωπικά, ξέρω τι άνθρωπος είναι. Εγώ δεν χρειάστηκε ούτε καν να κάνω πρώτα συμβόλαιο και να έρθω πάνω να υπογράψω. Εγώ πήγα μετά την επόμενη μέρα, έλυσα το συμβόλαιό μου από την ΑΕΚ και να καταλάβεις πόσο ο λόγος του μετράει για μένα. Mm-hmm. Δεν το σκέφτηκα ούτε λεπτό. Είπα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει όραμα, έχει φιλοδοξίες και θέλει να πάρει τον Άρη να τον φτάσει ψηλά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί σε κάποιους να ακούγεται κάπως, ξέρεις, περάσανε τόσοι από τον Άρη. Υπάρχει δυσπιστία. Ομάδα, η δυσπιστία. Εγώ δεν θέλω να λέω πολλές κουβέντες, απλά πιστεύω ότι ο Άρης είναι πολύ τυχερός αυτή τη στιγμή που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι νέος, είναι φιλόδοξος και θέλει και έχει την όρεξη να φτάσει την ομάδα πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια, το θέμα είναι να έχει και αρκετά χρήματα και μακάρι ο άνθρωπος να φανεί συνεπής όλα όσα έχει συμφωνήσει. Τα πρώτα του μηνύματα και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικά. Εντάξει, δεν θέλω να μας αναλύσεις τα οικονομικά δεδομένα για τον κύριο Καρυπίδη, αλλά το γεγονός ότι όλοι εσείς συμφωνείτε και έρχεστε. Εντάξει, δεν θα έρθετε να παίξετε και τζάμπα. Έτσι, κανένας δεν θα έρθει. Το ότι σε μέσα σε δύο μέρες, τρεις έκλεισε 10-12 ποδοσφαιριστές, αυτό πιστεύω ότι λέει πολλά. Συναντιέσαι με παιδιά και από το παρελθόν. Τον Καζναφέρη τον πρόλαβε την προηγούμενη φορά, έτσι? Όχι, με τον Καζναφέρη. Ναι. Μας συνδέει μια φιλία καταρχάς διαφορετική. Mm-hmm. Σε άλλη ομάδα. Την καλή χρονιά ο Κώστας την έκανε με μένα μαζί. Στα Γιάννενα, λες? Στα Γιάννενα. Α, μάλιστα, το οποίο έκανε εκπληκτικό ένα εξάμεινο δεύτερο.
Μπράβο, το 10 ήρθε. Το 10 ήρθε ο Κώστας, ναι, σωστά. Ναι, το οποίο παίζαμε μαζί στο κέντρο, στα Γιάννενα, το οποίο τον θέλανε τότε 4-5 ομάδες και επέλεξε τον Άρη να έρθει προς την ίντου το παιδί. Τον ξέρω προσωπικά, ξέρω τι παίχτης είναι. Και εντάξει, όλοι έχουμε πολύ καλό κλίμα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα χρειάζεται βοήθεια αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και πιστεύουμε να, και ο κόσμος να την αγαπήσει αυτή την προσπάθεια και να είναι κοντά μας, γιατί το χρειαζόμαστε. Ο κόσμος Τάρι είναι ο 12ος παίκτης, το έχουμε ξαναπεί παλιότερα. Πάντως, τον Κώστα του το έχω πει και κατηδίαν όταν ακόμα ήμασταν στην ομάδα, ότι εγώ θεωρώ ότι ο Κώστας τον έχει αδικήσει τον εαυτό τα τελευταία 1-2 χρόνια και ότι στον Άρη θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Βέβαια, υπήρξαν και κάποια ζητήματα και θέματα και προβλήματα για τα οποία τον δικαιολογώ, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές κατά καιρού στον Άρη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι από τα παιδιά που πραγματικά μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Άρη και να πάει πολύ παραπάνω την καριέρα του. Εγώ τον πίστευα όσο ήταν στον Άρη πάρα πολύ και το έχω γράψει και δημόσια και το έχω πει και του ίδιου. Περίμενα ένας περισσότερα. Ένας ποδοσφαιριστής δεν φτάνει μόνο να έχει ταλέντο και να είσαι πολύ καλός παίχτης. Για μένα απ' όλα ξεκινάνε μέσα από τα ποδητήρια. Όταν έχεις οικογένεια μέσα στα ποδητήρια, είσαι αγαπημένος ο ένας με τον άλλον και δεν θες τον άλλον να τον βλάψεις, αυτό να ξέρεις φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Όταν έχεις ομαδικότητα στο γήπεδο και ο ένας παίζει για τον άλλον, η επιτυχία είναι σίγουρη. Δεν θα έρθει στο ένα παιχνίδι, θα έρθει στο επόμενο, στο παραεπόμενο, θα έχει μια διάρκεια αυτή η ομάδα. Όταν όμως δεν λειτουργούν σωστά μέσα από εκεί, εγώ το λέω γιατί τα έχω βιώσει και τα έχω ζήσει. Όταν ήμουνα στα ποδητήρια πολύ καλά, ήταν και όλη η ομάδα καλά. Λειτουργούσαν όλα τα γρανάζια πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα και γενικότερα σε όλες τις ομάδες είναι αυτό, η λειτουργία και η ομαδικότητα. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ένας ποδοσφαιριστής δεν φτάνει ποτέ από μόνος του να πάρει μια ομάδα στα πόδια του και στις πλάτες του. Με Αλένα, τώρα έχεις συνεργαστεί. 2-3 ώρες. Πού τον είχες, Γιάννενα Όφη, τον είχες. Γιάννενα Όφη. Μάλιστα. Έκλεισε, να ξέρεις κι αυτός. Έκλεισε. Τυχεροί είμαστε. Τυχεροί λες είμαστε. Ναι, πολύ. Είναι άνθρωπος πολύ καλός, είναι προπονητής πολύ καλός, ξέρει την οτροπία, ξέρει από μεγάλες ομάδες. Για μένα είναι πολύ τέλεια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ στην ομάδα και που τον κλείσαμε. Είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Ξέρει και από Άρη βέβαια ο Αναστόπουλος και αυτό τα τελευταία χρόνια. Και ο κόσμος τον αγαπάει, από ό,τι ξέρω. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λες. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται σε μια ομάδα και σε δύσκολες καταστάσεις, στη δεύτερη εθνική κατηγορία και χωρίς οικονομικές δυνατότητες τότε, και δίνει και την ψυχή του, παθιάζεται, δένεται. Είναι φυσιολογικό και έχει και το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Είναι φυσιολογικό να τον αγαπήσει ο κόσμος. Και μάλιστα ο Αναστόπουλος, παρότι έφυγε από τον Άρη με έναν τρόπο που δεν ήταν σωστός, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν τελείως λάθος, και είμαι βέβαιος 100% ότι ακόμα η καρδιά του, και όποτε εμείς, οποτεδήποτε τον συναντούσαμε με άλλη ομάδα μας το έλεγε, παρόλα αυτά τη στιγμή τη χθεσινή που θα βάλει την υπογραφή του για να επιστρέψει, νομίζω ότι την περίμενε. Και την ήθελε και την επεδίωκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ο Αναστόπουλος πέτυχε και παρόλα αυτά εκδιώχθηκε. Και αυτό ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο, ειδικά για εγωιστές όπως ο Νίκος Αναστόπουλος. Σωστά. Έτσι είναι. Αλλά τώρα είναι η ευκαιρία να μείνει για πολλά χρόνια, να μείνουμε για πολλά χρόνια στον Άρη και να το φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Σε τι κατάσταση είσαι? Θέλω ακόμα 10-15 μέρες προσαρμογής. Εντάξει, γιατί σίγουρα δεν έπαιξα και ούτε φιλικό, έχασα την προετοιμασία γιατί ήταν να φύγω για Αυστραλία και τελικά δεν έγινε μεταγραφή. Για Αυστραλία? Λίγο... Ναι. Πού θα πήγες, με τον Κατσουράνη μαζί θα πήγαινες? Όχι, σε μια ομάδα εκεί που είναι στο Ολύμπικ Σίδνεϊ. Α, μάλιστα. Αλλά εντάξει, δεν έγινε μεταγραφή, δεν ήθελε λεφτά και η ΑΕΚ και δεν έγινε. Μάλιστα. Και έμεινα λίγο πίσω, έχασα την προετοιμασία, δεν είχα πάει Πολωνία. Και έχω μείνει, θέλω 10-15 μέρες προσαρμογής. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί παίκτες στον Άρη που έκαναν προετοιμασία με τις ομάδες τους. Αλλά όλο αυτό το διάστημα έκανες ατομικές προπονήσεις μόνος σου. Ναι. Αλλά δεν σε φοβόμαστε σένα, εντάξει. Όσοι σε θυμούνται και το σουλούπι σου δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι δύσκολο. Το Σάββατο θα παίξεις δηλαδή τώρα ή δεν θα πας με τη Λίνη?
Δεν θα παίξω, δεν θα παίξω. Από τη Δευτέρα θα είμαι σε κανονικό ρυθμό. Από τη Δευτέρα, μάλιστα. Μα δώσει αποστολή, ποιοι πάνε, Μυτιλίνη και τα λοιπά, ξέρει ή όχι? Όχι, δεν ξέρω καθόλου. Α, σε κάνουμε λίγο ρεπόρτερ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Το Σάββατο να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Αιωλικό στη Μυτιλίνη. Εντάξει, είναι το πρώτο φιλικό. Βέβαια, ο Άρης δεν έχει παίξει εδώ και 4 μήνες παιχνίδι. Είναι αυτό ένα θέμα, έτσι, Βασίλη, το πώς θα βρεθείτε όλοι οι ποδοσφαιριστές? Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι είναι 25 μέρες μέχρι την αρχή, το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, mm-hmm. και χρειάζεται μια καλή προσπάθεια ώστε να είμαστε στο 70-80% έτοιμοι για το παιχνίδι. Δηλαδή 25 μέρες είναι ισοριακά για να παίξει ένα παιχνίδι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί το λένε με πολύ έτσι ελαφρότητα, ότι εντάξει ρε, τώρα παίζει ο Τάτος, ο Ρόβας, ο Ραούλ, μπράβο, και είναι γάμα εθνική. Αλλά είναι ποδόσφαιρο. Αν δεν προετοιμαστεί σωστά. Ρίσον θε. Γιατί έπαιξα γάμα εθνική πριν 2 χρόνια με την ΑΕΚ. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μία φάση θα γίνει, θα μπει ένα γκολ και θα κυνηγάς να το γυρίσεις. Εγώ αυτό είχα δει με την ομάδα. Δεν πάει να έχεις παιχταράδες μέσα. Mm-hmm. Δεν πάει να έχεις πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος 90 λεπτά και είσαι πίσω στο σκορ, μετά είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις σε αυτές τις ομάδες και σε αυτές τις κατηγορίες. Ο κόσμος σίγουρα έχει απαιτήσεις. Ο κόσμος σίγουρα θέλει η ομάδα να κερδίζει 3, 4, 0 και 5. Γιατί το είχα ζήσει, κερδίζαμε ένα 0-2-0, έλα μωρέ, 2-0 κερδίσαμε με αυτή την ομάδα. Είναι όλα στο μυαλό, είναι όλα θέμα πώς θα το επεξεργαστείς μέσα σου. Mm-hmm. Τα είδατε και πέρυσι με την ομάδα, ότι είχε προβλήματα, έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο γύρο ένα γκολ δέχτηκε ο Άρης, σε όλο το δεύτερο γύρο. Ένα. Έχασα από τη δόξα και έχασα την άνοδο. Ένα γκολ που λες, ένα γκολ. Σε ένα ολόκληρο αυτό γύρο ένα γκολ και η ομάδα έχασε την άνοδο. Έτσι ακριβώς. Από ένα γκολ με τη δόξα. Λοιπόν, αυτά είναι στο παρελθόν. Τώρα είναι μια καινούργια αρχή, μια καινούργια σελίδα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα πάνε, είμαι σίγουρος. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πιστεύω σας κάλυψα σε όλους τους τομείς. 100%. Να ευχηθώ ότι καλύτερο. Ένα πράγμα δεν μας είπες. Πού είναι ο Κούλου? Ο Κούλου, πού είναι ο Κούλου? Ο Κούλου... Από φέτος έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και έχει αρχίσει τις επιχειρήσεις. Είναι επιχειρηματίας πλέον. Εκεί στην Καρδίτσα? Ή και όχι, Αθήνα, και νομίζω έχει εστιατόριο. Και έχει μια καφετέρια το παιδί, mm-hmm. αλλά έχει και ένα προπό στην Αθήνα. Αυτό είναι. Άμα είσαι μεγάλο επιχειρηματίας. Ναι, και έρχεται και το μικρό το κουλοχεράκι σε λίγο. Α, ναι! Άντε, ναι, με το καλό. Ναι, εσύ τι θα γίνει με σένα? Εγώ ακόμα έχουμε χρόνο. Έχουμε, μικρός είσαι ακόμα εσύ. Να φτάσει ο Άρης πρώτα αλφαθνική και, ναι, και μετά βλέπουμε. Ναι. Βασίλη, κάθε επιτυχία, ναι. Και το πάθος πολύ, υγεία, έτσι, υγεία και το πάθος που πάντα δείχνεις αγωνιζόμενος να το βγάλεις και με τη φανέλα του Άρη. Να είσαι καλά ξανά. Και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.